it's not just supposed to be. My understanding is what she wants. She feels so high that she relies on me. She's a dead girl. She's a dead girl. Dead girl, dead girl. She's a dead girl. Alright. But it's the same thing for me. I never let you think inside the place. Give me a punch, it's what I need. You see the way, you see the way it is. That girl. Το blog Ελευθερία Τίποτα, ο Ελευθεριακός, και μαζί με τον Μπάμπη Λάσκαρη. Γεια σου, Αγγλία. Γεια χαρά. Ευχαριστώ καταρχήν που αποδέχθηκες την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Με αφορμή το βιβλίο σου, το τελευταίο, έτσι, το Noise ναι. Full of Love, ναι. Η ιστορία του αγγλόφωνου ελληνικού ροκ. Ναι, ναι, τη δεκαετία του 80, ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις πότε άρχισε να γράφεις το βιβλίο και πότε το τέλειωσε τελικά. Το 2007 ξεκίνησα. Και το τέλειωσα ουσιαστικά μέσα στο 2008, απλώς γίνανε κάτι προσθήκες μέχρι το 2011. Ήταν παλιά ιδέα. Ήθελα πάντα να γράψω ένα βιβλίο για το ροκ. Από 82 μπορώ να σου πω. Είναι πολύ παλιά ιδέα δηλαδή. Ναι. Και τελικά τα έφερε έτσι η ζωή και υλοποιήθηκε, ας πούμε, το όνειρο. Κρατούσε σημειώσεις, ας πούμε, ή... Ήταν με συνεντεύξεις. Με συνεντεύξεις. Που απομαγνητοφώνησα μετά. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ονόμασε το βιβλίο Noise Full of Love? Το Noise το καταλαβαίνω. Ναι. Full of Love το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να μου πεις εσύ. Ναι, κοίταξε να δεις, όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα ροκ, στη γενιά μας υπήρχε έντονα ο απόϊχος του χιπισμού, που το κληροδότημα ήταν Peace and Love. Ναι. Αυτό υπήρχε και στα τραγούδια. Και ήθελα να δείξω, να εστιάσω, ας πούμε, στην αγάπη που είχαμε για αυτή τη μουσική. Γιατί αν δεν είχαμε αυτή την αγάπη για το ροκ, δεν θα γινόταν όλα αυτά τα πράγματα. Σωστό αυτό. Αυτό. Θα απαριθμίσω τώρα λίγο, ίσως γίνω κουραστικός. Όχι. Θα μου πεις αν κάνω λάθος. Ναι. Έχεις πάρει συνεντεύξεις από τον Αλέξη Καλοφολιά, ναι, τον Last Drive, τον Βασίλη Αθανασιάδη, τον Μας Λαντ, ναι, τον Πέτρο τον Κουτσούμπα του Πηγάσου και του Αν. Ναι, ναι. Από τον δημοσιογράφο τον Χρήστο τον Δασκαλόπουλο. Ναι, ναι. Από τον Βασίλη Κριτικό. Και Κριτικό, μπράβο. Από τον Βασίλη Τζαβάρα τον Αντιτρόπων Κάνσιλ. Από τον Γιώργο Κουλούρη τον Σάουλ of the North. Και από τον Λάμπρο Τσάμι. Ναι, σωστά. Ακριβώς. Ωραία, καλά τους κατέγραψα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχες κάνει και με άλλους ανθρώπους συνεντεύξεις? Όχι. Κοιτάξτε να δεις. Ήταν ο Αλέξης Καλοφολιάς με είχε φέρει σε επαφή με τον Λάμπρο του Τσάμι. Παρόλο που γνωριζόμασταν από 84 με τον Λάμπρο, είχαμε χαθεί και μου έδωσε όλες τις επαφές. Ευχαριστώ. Όλα τα τηλέφωνα. Ναι. Και έτσι ήρθα σε επαφή, ενδιαφέρθηκαν για την ιδέα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Και πρόθυμα μιλήσατε. Μιλήσαμε ακριβώς. Γιατί όμως επέλεξε αυτούς και όχι κάποιους άλλους? Πιστεύω ότι πιάνει το φάσμα της εποχής. Δηλαδή έχουν χαθεί και διάφοροι, ξέρεις, ο Ποθουλάκης, ας πούμε, ο Φιλότας, ο Βασκαλής, ο Γελογγέλ. Ναι. Το Φιλμ Νουάρ, η τραγουδίστρια, δηλαδή σκίασε το πράγμα. Ναι. Το Μάστρουμς, ο Πλούτο, ο Γιώργος Αντωνιάδης. Και θεώρησα ότι καλύπτα ένα ευρύ φάσμα απόψεων και επιλογών πάνω στο ροκ. Παρότι εγώ εστιάζω στο, σε αυτό που λέω, την καθαρό ροκ. Ναι, θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι, ωραία. Εδώ καθαρό ροκ, ναι. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο κοινό σημείο κομβικό στις αφηγήσεις των ανθρώπων αυτών? Το κοινό υπόβαθρο. Και η αγάπη για τη μουσική, δηλαδή για τη δημιουργικότητα, για τη δημιουργία. Για τη δημιουργία, για να φτιάξουμε πράγματα και να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό το πράγμα. Ωραίο.
Τώρα μπορεί να σου φανεί αστεία αυτή η ερώτηση, αλλά από τις αφηγήσεις αυτές, ναι, βρήκες κοινές αναφορές με δικά σου βιώματα. Ναι, ναι. Φαντάζομαι, ναι. Ναι, ναι, πάρα πολλές. Δηλαδή θεωρούσα σαν να διάβαζα. Δικές σου σκέψεις, ε. Ναι, κάτι πράγματα που τα έχω ζήσει κι εγώ. Ξέρεις, θα... ναι. Μερικά με συγκινούσαν κιόλα, μπορώ να σου πω πάρα πολύ. Ιδιαίτερα μερικά με προβληματίζανε. Ναι. Προχώρησα δηλαδή και εγώ γράφοντας το βιβλίο πάνω στο τι θα πει ροκαντρό της Ελλάδας. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Κατά τη γνώμη σου, έτσι όπως το έχεις βιώσει εσύ και έτσι όπως το έχεις καταλάβει, ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης? Η τέχνη είναι, νομίζω, να χαίρεσαι να υπάρχεις, να βλέπεις κάτι, να ακούς κάτι και να χαίρεσαι που υπάρχεις και να συνεχίζεις. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πια ο ρόλος να προβληματίζει όπως ήταν στη δεκαετία του 70. Δηλαδή όλο αυτό το ίντερνετ ήταν ένας κύκλος που σταμάτησε, έκλεισε πια. Και είναι να δίνει χαρά. Να δίνει χαρά. Και της μουσικής το ίδιο, είναι ο ίδιος ρόλος, τον ίδιο ρόλο εκτελεί. Η μουσική έπρεπε. Είναι αναζήτηση γενικά. Βγαίνει από το αρχαίο ρήμα μόστε. Μα δεν το με ωμέγα, ναι, μα και απαρέμφατο. Που σημαίνει? Φρισκομένη. Σημαίνει αναζητώ. Και ήταν η κορυφαία αναζήτηση των τεχνών που κατέληγε στη φιλοσοφία, όπως και ο Πλάτων. Ναι. Ναι, ο Πλάτων. Ναι. Αλλά είναι αναζήτηση. Δηλαδή, βλέπεις όλες οι αυθεντικές μουσικές ότι την ψάχνουν, όπως λέει ο κόσμος. Ναι. Δεν μένουν στάσιμοι. Ακόμα και με την παράδοση την παρουσιάζουν μεταλλαγμένη ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει πάλι με τον κόσμο. Λες την παράδοση τον Νίκολα. Δηλαδή άμα είναι να παραδίδεις το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ναι, και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, πρέπει να αλλάζουν αυτό. Βλέπεις τις κομπανίες που παίζουν ρεμπέτικα προσπαθούν να τα αναπαράξουν όπως είχαν. Αυτό είναι καλό και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται και με την κλασική μουσική, άλλωστε. Γράφεις στο βιβλίο σου ότι η pop μουσική σε σχέση με τα αδέρφια της jazz, ethnic και άλλες μουσικές προφανώς και άλλα είδη καθιερώνει την αισθητική. Ναι. Τι εννοείς με αυτό? Ότι έχει δύναμη η pop. Η pop κουλτούρα έχει πολύ μεγάλη δύναμη γιατί είναι η κουλτούρα που προβάλλεται, όπως λένε. Άνθρωποι που έχω ρωτήσει. Ναι. Δεν είναι μόνο δικές μου σκέψεις αυτές που λέω. Okay. Έτσι. Γιατί είχα και εγώ την περιέργεια και σκεφτόμουν και είχα ρωτήσει την ανιψιά μιας φίλης μου που ήταν 18 χρονών και της λέω γιατί όλοι είστε με αυτά. Έξω, λίγο ο ρόλος του ανθρωπολόγου ας πούμε, που κάνει το χαζό. Και μου λέει μα γιατί αυτό προβάλλεται. Και λέει, κοίταξε να δεις πόσα απλά τα λέει. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Οπότε διαμορφώνεται και στη δική μου αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα t-shirts που φοράμε, ξέρω εγώ, από το punk κατευθείαν. Εντάξει, μπορεί στην αρχή να ήταν το όνειρο για μια έτσι παγκόσμια αδελφότητα του rock. Αλλά τελικά βλέπω ότι στην εποχή μας έχει φτάσει σε μια ελίτ των ταλέντων. Ναι. Να γίνεται κάτι τέτοιο. Ένας τέτοιος διαχωρισμός. Και ο κόσμος δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Δηλαδή, το έχω μάθει και αυτό στη ζωή μου, ότι όσο περισσότερο αλλάζει η κοινωνία, τόσο περισσότερο παραμένει η ίδια. Okay. Και τώρα φτάσαμε στην ερώτηση που υπενήχθηκα πριν. Ναι. Μιλάς συχνά μέσα στο βιβλίο. Ναι. Γράφεις για καθαρό, καθαρόαιμο, θα πω κάποιους χαρακτηρισμούς. Ναι. Ατόφιο, ανώθευτο, ναι. Ροκ. Θα μου πεις γιατί επιλέγεις αυτούς τους επιθετικούς προσδιορισμούς καταρχήν. Ναι. Και απέναντι ας πούμε σε ποιο ροκ αντιτίθεται το καθαρό. Ναι, να σου πω. Κοίταξε, ήταν μπάσο, κιθάρα, τραμπ και φωνή. Αυτό ήταν η παράδοση του ροκ πάλι. Χρησιμοποιώ την ίδια έννοια της παράδοσης.
δεν θέλαμε εμείς να ξεφύγουμε από αυτό και αγαπούσαμε και τα γκρουπ που ήταν πολύ κοντά σε αυτό. Δηλαδή, αν όχι το ίδιο κάνω, όχι να κάνω το ίδιο πράγμα. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, ηλεκτρισμός, αλλά χωρίς σύνθη, χωρίς μακρόσεκτες εισαγωγές. Ναι. Mm. Κυρίως αυτό, κυρίως τον τρόπο που παρουσιάζεις το τραγούδι. Ναι, κατάλαβα. Στην τελευταία ανάλυση. Mm. Άρα, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Pink Floyd, ας πούμε, δεν είναι, ξέρω εγώ, το φιο ροκ. Γιατί Pink Floyd έχουν κάποια έχουν μακρόσεκτα... Κομμάτια, ναι, αλλά έχουν κομμάτια, έχουν... Το Heva Cigar, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ ροκ. Το, χωρίς τον Barrett που βγάλανε μετά. Έχουν το Arnold Lane με τον Barrett που... Εντάξει, υποτάσσεται το C. Emily Play που υποτάσσεται το πιανάκι, το σίδι, το όργανο. Δηλαδή βοηθάει, όπως το... Το Heavy Dressed in Blue, των Rolling Stones, ας πούμε, το πιανάκι που παίζει τον Zeppelin, τον Paul Jones μέσα, υποτάσσεται σε τραγούδι. Κατάλαβα. Δεν το καπελώνει. Δεν το καπελώνει. Ναι. Κατάλαβα. Επίσης αναφέρεις στο βιβλίο σου τη ροκ εμπειρία και θέλω να μου πεις, κατά τη γνώμη σου, ποια στοιχεία τη συνιστούν. Τι είναι, είναι να φτιάχνεται μια ροκ εμπειρία, δηλαδή. Να γίνεις μέτοχος μιας ροκ κατάστασης. Δηλαδή να βγεις από τον εαυτό σου, να κοινωνήσεις με το γκρουπ και το κοινό, καθώς που βλέπεις, είτε παίζεις, είναι λίγο διαφορετικό βέβαια. Έτσι, αν παίζεις κανείς στο κοινό, ας πούμε. Ναι. Ή αν παρακολουθείς, αλλά να νιώσεις το σώμα, να ξανακερδίσεις το σώμα σου με έναν υπαρξιακό τρόπο που συμβαίνει εκεί και πρωτόγωνο, γιατί αν μην ξεχνάμε ότι αυτή η μουσική έχει μέσα και το στοιχείο του χορού, όσο και αν την εκλείπει στην εποχή μας. Δηλαδή οι δύο πρωτόγονες τέχνες, ο χτύπος, ο πρώτος που κάνει τη μουσική και ο χορός στον οποίο ανταποκρίνει το σώμα. Και αυτό εκεί μέσα, με την καθαρότητα και αυτό που εισπράττεις, σε συνεπέρνει. Είναι κάτι αυτό. Άρα αυτό είναι συνιστά νερό και πυρό. Επίσης γράφεις ότι η ροκ μουσική στις περισσότερο δημιουργικές φάσεις της ιστορίας της υπερεύαινε ακριβώς το ζήτημα του γούστου, ήταν ένα κάλεσμα. Ναι. Ήταν κάλεσμα προς ποιους και με ποιο σκοπό? Προς την νεολαία. Υπήρχε ένα κοινωνικό πρόταγμα για αυτή τη παγκόσμια αδελφότητα, για να αλλάξουμε τον κόσμο, τα ιδανικά αυτά. Ήταν, ας μην ξεχνάμε, ήταν η γενιά που έζησε τον πόλεμο, γεννηθείτε στους 40 οι περισσότεροι, οι πρώτοι ρόκες έτσι παγκοσμίως. Και βγήκαν στη δεκαετία του 60, ήταν 20χρονοι τότε. Και είχαν όλη αυτή τη δύναμη και την ενέργεια για να προτείνουν κάτι τέτοιο. Ήταν μια πρόταση. Αυτό το λέω κάλεσμα. Ωραία. Επίσης γράφεις, όχι σου λέω ότι γράφεις. Εντάξει, αλλά καλά κάνω. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Εντάξει, σε κάποιες ερωτήσεις. Λες, το ροκ, ειδικά το ανεξάρτητο, αυτό που συνιστά είναι ένα εναλλακτικό προϊόν, δεν απευθύνεται σε ατομικιστές. Ναι. Θες να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό? Ναι, ότι ήταν συλλογικό. Ήτανε... Δεν ήταν ότι παίρνω την κασέτα ή το δίσκο και κάθομαι μόνος μου και την απολαμβάνω στο σπίτι μου. Αυτό δεν είχε κανένα νόημα. Σωστό είναι αυτό. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάρει ένα δίσκο των Meat Puppets, το Χουέβος, και μου λέει ο Κώστας ο ντράμερ μας, «Α, ωραία, πάμε σπίτι να τον ακούσουμε». Και λέω, «Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή». Πήρα το δίσκο. Αυτό είναι. Και μετά το μούλησα το δίσκο. το αντάλλαξα με ένα δίσκο των Κραμπς. που μπορούσα, ας πούμε, να ακούσω μόνος μου. Υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι όλα straight. Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά κυρίως, εντάξει, ακρόαση, έχεις δίκιο ότι. Είναι να τη μοιραστείς. Είναι κάτι που να τη μοιράζεις, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι όπως η κλασική μουσική. Ναι. Ναι, να γεμίσει τη μέρα σου, να προχωρήσει, να σε βοηθήσει να προχωρήσει σαν άτομο μέσα στο σύνολο. Okay. Αυτό. Επίσης, τώρα θα το συνδέσω αυτό με κάτι που είπε, που έχει πει σε συνέντευξή του στο βιβλίο σου ο Κουτσούμπας. Ναι. Ο Κουτσούμπας, αν θυμάμαι καλά,
εκτός από τη λειτουργία του ροκ ως διαμορφωτή μιας ταυτότητας, ναι, που προσδίδει και πολιτικές αφετηρίες και προεκτάσεις. Ναι. Και εσύ λες, κάποια στιγμή γράφεις ότι στη βάση του το ροκ είναι αντιεξουσιαστικό. Θέλω να μου πεις πώς το εννοείς αυτό. Ναι. Και αν το δεν είπα εξ αρχής, μάλλον δεν είπα την αρχή, ότι ήσουν και εσύ μέλος αυτής της σκηνής, αλλά θα τα πούμε αυτά πιο μετά. Εντάξει. Γιατί έχει σημασία αυτό τώρα να σε ρωτήσω. Γιατί λες ότι στη βάση του είναι αντιεξουσιαστικό? Όσον αφορά την κουλτούρα, τελείως πολιτισμικά δηλαδή. Ναι. Ήθελε να φέρει ένα καινούργιο, μια διέξοδο σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν ή δεν θέλαν να ενταχθούν άμεσα σε μια μαζική κοινωνία που ήταν όλα προδιαγεγραμμένα και που δεν βρίσκαν και νόημα στο να κάνουν κάτι τέτοιο. Με αυτόν τον τρόπο ήταν αντίθετο σε ένα status quo, ας το πούμε. Με αυτή την έννοια. Εσύ ως μέλος της σκηνής, γιατί πρέπει να πω ότι ήσουνα και είσαι ακόμα στο Σεξμπιτ. Σταματήσατε, οκ. Το βίωσες αυτό το συνέστημα, ας πούμε, ότι όντως θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα? Ναι, εμείς θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αν δεν υπήρχε αυτή η μουσική, εγώ προσωπικά δεν θα γίνομαι μουσικός. Αν δεν υπήρχε το ροκ. Δεν μπορούσα να κάτσω να μελετήσω για άλλο λόγο. Να βγάλω, ας πούμε, τραγούδια του Σαββόπουλου ή κλασική μουσική. Δεν μου πήγαινε. Δεν το είχα μέσα με αυτό το πράγμα. Όταν είδα το ροκ πρώτη φορά, είδα πρώτη φορά ένα ροκ συγκρότημα. Αμέσως με κέρδισε αυτό το πράγμα. Είπες, αυτό μπορώ να το κάνω. Είπα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, έβγαινε η φωνή στα αγγλικά κιόλας και δεν πίστευα ότι ήταν δυνατόν να τραγουδάει κάποιος στην Ελλάδα με αγγλικό στίχο και να παίζει το After Midnight, ας πούμε. Γιατί, και νόμιζα ότι η φωνή έβγαινε από το κασετόφωνο. Γιατί ηχογράφησα με ένα κασετοφωνάκι τη συναυλία του. Και δεν μπορούσα να το διανοηθώ, δηλαδή ήταν αδιανόητο αυτό που είδα και εγκυστρώθηκα εκεί πέρα. Ωραία. Η δημιουργικότητα για σένα συμβαδίζει με την ουτοπία? Ναι. Και πώς, δηλαδή πώς? Δηλαδή είναι μια απελευθέρωση πάλι του εαυτού, μια προσπάθεια κάλυψης των αναγκών του άλλου, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, δηλαδή... Η δημιουργικότητα για τη δημιουργικότητα, αυτό η τέχνη για την τέχνη, μου φαίνεται λίγο βάναυσο σαν ορισμός, να σου πω την αλήθεια. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Και τώρα ας πάμε να πάμε λίγο στο κυρίως θέμα του αυτό που πραγματεύεται, νομίζω, το βιβλίο, που είναι η ύπαρξη, όχι η ύπαρξη, και η ύπαρξη της σκηνής στην Ελλάδα της αγγλόφωνης. Και γιατί τελικά, αν κατάλαβα καλά, το βιβλίο πραγματεύεται, θέλει να βρει γιατί δεν υπήρξαν κατάλληλες υποδομές του να προχωρήσει όλο αυτό. Ναι, γιατί δεν δημιουργήθηκε το υπόβαθρο. Το υπόβαθρο, πράγμα. Θα μου πεις, τι προϋποθέτει την ύπαρξη μιας μουσικής σκηνής γενικά? Μια ενότητα, μια αποδοχή από τον κόσμο. Κυρίως εξαρτάται από τον κόσμο. Εάν ο κόσμος κάνει στροφή, όπως έκανε με τα lifestyle περιοδικά και εγκατέλειψε το rock, ας πούμε, γύρω στο 89, σταμάτησε το υπόβαθρο να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, ο Χρήστος Δασκαλόπουλος στην συνέντευξή του λέει ότι υπόβαθρο δημιουργήθηκε, βάθρο δεν δημιουργήθηκε. Μπράβο, σωστό. Και σε αυτό έχει και αυτό, έχει απόλυτο δίκαιο. Ναι. Ωραία. Γράφεις επίσης στην αρχή του βιβλίου ότι κύριος άξονάς μας θα είναι συνεπώς το αγγλόφωνο ανεξάρτητο ροκ. Ναι. Μια και είναι αυτό που δείχνει να έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κυρίαρχα ρεύματα των μουσικών δρόμενων στην Ελλάδα. Αντίθετα, γράφεις το ελληνόφωνο ροκ. Νομίζω το έχεις σε εισαγωγικά το ροκ. Πρέπει να είναι κάποιο άλλο. Όχι. Άδικο μου είναι. Ναι. Λες ούτε και τόσο ανεξάρτητο είναι, ούτε και αντιτίθεται συμπαγός στη μουσική κατάσταση του τόπου. Θέλω να μου πεις. Α, ναι, κατάλαβα. Είναι νομίζω στην εισαγωγή. Ναι, ακριβώς. Θέλω να μου πεις, καταρχήν, γιατί έχεις αυτή την άποψη περί αγγλόφωνων και ελληνόφωνων, ναι. Και κατά δεύτερον, δεν αποκλείς με αυτόν τον τρόπο group, ας πούμε, όπως. Θα σου πω κάποια ονόματα τώρα που. Ναι. Ξέρω εγώ, τους Αδιέξοδο, τους Grover, τη γενιά του House, οι οποίοι είχαν. Όχι, τα punk δεν τα αποκλείω καθόλου.
έχω ασχοληθεί κιόλας στο βιβλίο για το πάνω. Ναι. Αλλά εγώ αισθητικά πιέζω πάρα πολύ να μην κάνω αγγλόφωνο, για παράδειγμα. Και γι' αυτό και ήταν τα περισσότερα των Σέξπιτ στα αγγλικά. Αλλά ξαναδείτε, νομίζω ότι υπήρχε μια τρομερή παρεξήγηση τότε, στη δεκαετία του 80. Δηλαδή, όταν άρχισε να βγαίνουν ελληνόφωνα ροκ, όπως θεωρούνταν, νόμιζε ο κόσμος, οι φοιτητές που κάναμε παρέα λιγάκι στο Ηράκλειο, νομίζανε ότι ο Γιοκαρίνης, ας πούμε, είναι ροκ. Δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν πλάκα. Ήταν μια πλάκα και για τους φοιτητές το ίδιο ηχούσε. Και σταματούσε, τους απέκοβε από το να βιώσουν τη ροκ εμπειρία. Άρα αυτό είναι ίσως ελληνόφωνο ροκ σε εισαγωγικά, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Πουλικά, δηλαδή, Γιοκαρίνη, Μουλιά και τέτοιο πράγμα. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και νομίζανε ότι είναι εντάξει με τη σύνδυσή τους ως νέοι, ας πούμε. Ότι κάνουν την επανάσταση τους. Ναι, μια ψευτοεπανάσταση, ας πούμε, αλλά λανθασμένη, ας πούμε, και χωρίς κάτι απογειωμένη. Κοίτα, αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί και σε μετέπειτα εποχές, ας πούμε. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Pix Lux. Α, ναι, βεβαίως. Ή ονειράμα εδώ και κάτι χρόνια. Ναι. Δηλαδή, συμβαίνει, νομίζω. Ναι, δεν βεβαίως. Ξέρω, βέβαια, γιατί... Ενώ... τους ονειράμα, ας πούμε, εντάξει, προώθησαν πάρα πολλοί εταιρείες. Και τους Pix Lux από κάποια στιγμή και μετά. Ναι. Αυτό το πράγμα του ναι. Ήταν διαφορετικό. Ήταν και θέμα να θέλεις να το κάνεις αυτό. Να θέλεις να το κάνεις. Δεν κατηγορώ κανέναν. Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να πω κάτι κακό, δηλαδή. Ναι. Για όλους αυτούς τους μουσικούς. Θέλω να μου πεις τώρα, επειδή εσύ συμμετείχες σε αυτή τη σκηνή που στο Ηράκλειο, δεν ήσουν? Ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις αυτά τα χρόνια πώς ήταν στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη μουσική σκηνή, ας πούμε. Ναι. Και τελικά, αν ξέρεις, φαντάζομαι θα ξέρεις κάτι, πώς εξελίχθηκε όλο αυτό? Υπήρχε συνέχεια σε εκείνη τη σκηνή του Ηράκλειου? Ναι, βεβαίως. Ναι, εγώ έφυγα το 87. Αλλά στην αρχή υπήρχε ένα new wave συγκρότημα, η Telegram, του Ήλωτα, του Μιχάλη του Πατραμάνη, είχε το παρονίμιο Ήλωτας. Αυτός το γνώρισα μόλις πρωτοπήγα το 80, που έπαιζε το Smoke on the Water ακριβώς όπως είναι. Ακόμα και τα σόλα όπως είναι στην πιο γνωστή εκτέλεση από το live. Και μετά ήθελε να ζήσει από αυτό το πράγμα, ήταν πάρα πολύ δοσμένος και έφτιαξε τους Telegram που είχαν μια επιτυχία, το Teacher of Love, ένα κομμάτι που δυστυχώς δεν υπάρχει ηχογράφηση. Όχι. Και επίσης παράλληλα υπήρχαν και οι White Noise, που έπαιζε ο βασίστας μας αργότερα, ο Μανώλης Βακιανάκης, που παίζανε διασκευές punk. Αυτά τα δύο ήταν κυρίως τα New Wave. Ναι. Στο Ηράκλειο. Και μετά φυγαθήκαμε εμείς το 85, το καλοκαίρι του 85. Άρα ήσασταν για δύο χρόνια ουσιαστικά. Όχι, γιατί συνέχισα εγώ στην Αθήνα με τον Κώστα του Σπακιανάκη, στα τύμπανα και το Σύφτο Γερακιανάκη στο Βάσο. Έγινε μια αλλαγή στο Βάσο, στο Ψέξιο. Και βγάλαμε τελικά 4 κασέτες εκείνη την πρώτη περίοδο. Ναι. 4 ανεξάρτητες κασέτες. Στις οποίες διακινούσατε πώς? Χέρι με χέρι. Φοβερή διαδικασία. Ήταν πολύ όμορφο. Ξέρεις, δηλαδή έβλεπες ποια θέλανε. Ανταποκρινούνταν εύκολα ο κόσμος. Δεν είχαμε μεγάλες κυκλοφορίες. Μέχρι 100 κομμάτια, 111 είχε πάει. Τα φτιάχνατε εσείς οι ίδιοι τα εξώφυλλα? Ναι, τα πάντα. Χειροποίητα. Σε τυπογραφείο τα εξώφυλλα. Αλλά όλα τα άλλα ήταν με κόλλες γλασέ, με φωτοτυπίες. Φοβερά τέτοια πράγματα. Πρέπει να είναι αυτό. Και μία-μία αντιγραφή, μία-μία. Ναι. Και βγάζαμε και άλλο γκρουπ. Είχαμε βγάλει και ένα live το Last Drive πριν βγάλουν το δίσκο τους. Σε 20 κομμάτια, για φίλους μόνο. Ναι. Είχαμε βγάλει τους Modest Trash. Τέλος πάντων. Και προχώραγε. Και μετά φτιάχτηκαν η Σάρκα όταν έφυγα. Η Σάρκα, ναι. Με τον Πολυχρονάκη, τον Δημήτρη. Κιθάρα και φωνή. Με ελληνόφωνο στίχο. Ναι.
Ήταν δηλαδή ζωντανή αρκετά τότε που ήσουν εσύ η σκηνή, ας πούμε, στο Ηράκλειο της Κρήτης? Υπήρχε έτσι, υπήρχαν μερικά γκρουπ που... Δύο γκρουπ πήραν. Δύο γκρουπ. Εσείς δηλαδή και η... Και η Μοντεστράς. Μοντεστράς, ωραία. Σκεφτήκατε ποτέ στο μυαλό σας, λέω τώρα, όχι αν γινόταν, ναι, ότι θα θέλατε να κάνετε ένα δίσκο? Θέλατε. Θέλαμε να κάνουμε δίσκο, βέβαια, αλλά δεν... Αλλά θέλαμε να είναι από φιλικούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν θέλαμε να δουλέψουμε έτσι με πολυεθνικές και όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύαμε στο DIY, ναι, στο do it yourself, πάρα πολύ. Μας άρεσε, μας εξέφραζε. Ήταν η άμεση επαφή που είχες. Δηλαδή έφτιαχνες όπως το κέντημα. Σωστό είναι, ξέρεις, αυτό. Ναι. Και το δίναμε χέρι με χέρι και αυτό ήταν, ναι, ικανοποίηση. Κάνατε ποτέ κάποια κίνηση έστω να κάνετε κάτι δισκογραφικά? Απλώς μας πρότειναν. Μας πρότειναν, αλλά μείναν προτάσεις. Ξέρεις, δεν προχώρησε κάτι. Όχι, όχι. Okay. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που δημιούργησε την έκρηξη στην εγχώρια σκηνή το 80? Κάπου αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιος το λέει, νομίζω ο Αλέξης Καλοφωλιάς, μπορεί να κάνω λάθος τώρα, ότι ναι, ήταν το εσύ, δεν θυμάμαι, το πείσμα, ας πούμε, των group. Α, να δείξουν, ναι, να δείξουν ότι μπορούμε και εμείς, να κάνουμε σάξια καλή μουσική. Εσύ τι πιστεύεις, ναι, ότι ήταν τελικά αυτό? Και αυτό ήταν, αλλά ήταν κυρίως μια τυφλή έκρηξη, αυτό που είπα και πριν για το... Για το μέλλον που προτινόταν κοινωνικά και που τότε ήταν κάποιοι εμείς, δηλαδή να το δεχτούμε έτσι και να αντιδράσουμε σε εισαγωγικά με τη μουσική μας. Αυτό το πράγμα ήταν μια τυφλή εξέγερση εσωτερική που δεν ξέραμε ούτε που θα οδηγούσε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέραμε που θα έβγαινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα συζητήσουμε μετά που βγήκε τελικά. Αν βγήκε κάπου, δεν ξέρω κιόλας. Άλλη έννοια στο βιβλίο, θα πω τώρα δύο, νομίζω είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα για μένα. Ναι. Δίνει στον όρο σκηνή ο Πέτρος ο Κουτσούμπας και άλλοι ο Αθανασιάδης. Ναι. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έδωσαν στην εγχώρια σκηνή του 80 τη δυνατότητα να θεωρείται αυτόνομη και να έχει τη δική της δυναμική, ας πούμε, να είναι και διάκριτη? Αν συνέβαινε αυτό, αν συνέβη τελικά, δεν ξέρω. Ήταν διάκριτη, βεβαίως. Ήταν καταρχάς οι επαφές του που είχε κάθε γκρουπ με κάποιο άλλο γκρουπ. Δηλαδή, ελάτε να παίξετε support, θέλετε, θα παίξουμε εκεί, ελάτε. Όλες αυτές οι επαφές με τα τηλέφωνα ή τις συναντήσεις. Ξέρεις, αυτό ήταν μια μεγάλη παρέα. Είχαμε δημιουργήσει μια πολύ μικρή ουτοπία, αλλά λειτουργούσε αυτό. Λειτουργούσε, ήμασταν ανοιχτοί. Όποιος ήθελε μπορούσε να παίξει. Το καλύπταμε αυτό όσο μπορούσαμε, όσο αντέχαμε. Οπότε αυτά τα στοιχεία πιστεύεις ότι τις έδωσαν δυνατότητα να είναι αυτόνομοι? Ναι, ακριβώς. Ωραία. Επίσης μιλάς για έλλειψη υποδομών σε ό,τι αφορά την χώρια σκηνή. Θέλω να μου πεις για ποιες υποδομές μιλάς, δηλαδή εννοώ ποιες θα μπορούσε τελικά να ήταν αυτές οι υποδομές και αν έχουν τα γκρουπ της εποχής εκείνης μερίδιο ευθύνη σε αυτό, γιατί συνήθως έχουμε μια τάση να κατηγορούμε τους άλλους. Δεν λέω για σένα, λέω γενικά το όφημα αυτό. Εμείς ας πούμε δεν ευθυνόμαστε σε τίποτα. Αυτό είναι αληθινό. Ποιες θα μπορούσαν να ήταν υποδομές, ας πούμε, καταρχήν? Δεν ξέρω, μια βιομηχανία DIY, δεν ξέρω πώς θα το πω. Οξύμορο αυτό. Τελείως. Υπάρχουν αντιφάσεις, όπως είπα και πριν. Υπάρχουν αντιφάσεις. Συνέχεια, σε όλη την πορεία του ροκ υπάρχει αντίφαση. Ανάμεσα στο Star System και στην πραγματικότητα, ανάμεσα στις πρόβες και την αγνότητα. Όλα αυτά τα πράγματα. Και εντάξει, το ουσιαστικό αυτό που μένει είναι αυτή, να γίνεις μέτοχος σε αυτή τη ροκ εμπειρία, σε αυτή την έκσταση της σκηνής ή μέσα στο κοινό όταν βρίσκεσαι και να προχωρήσεις, να χάρεις τη ζωή. Ωραία.
Για πες μου τώρα, έχουν πιστεύεις κάποιο μερίδιο ευθύνη στα γκρουπ της εποχής εκείνης, στη μη δημιουργία υποδομών, όχι, ή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι? Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο από αυτά που κάνανε, και πολλά συνέχισαν και στη δεκαετία του 90. Η έκοτα του την Εύη Χασαπίδου, τον Νόμαντς Λαντ, η Last Drive μέχρι το 96. Δεν γίνονταν τίποτα περισσότερο. Ήταν ο κόσμος. Ο κόσμος είχε αλλάξει. Τον είχε πάρει το lifestyle και τον είχε καθυποτάξει τα καινούργια επαγγέλματα που λέγαν τότε. Που έλεγε ο λαός, α, καινούργιο επάγγελμα, τι, για κάνεις κοινωνικό σταυροπούλος, α, από τα καινούργια επαγγέλματα. Και μετά σε ρωτάγανε, όταν βλέπαν ταυτότητά σου, κάνεις αυτό το επάγγελμα σε αλήθεια? Όχι, έλεγε, α, γιατί κανείς μας δεν κάνει το επάγγελμα που έχει σπουδάσει, ας πούμε. Ναι, κάτι τέτοιο. Επίσης αναφέρεσαι στο βιβλίο σου, θέλω να μου πεις λίγα πράγματα γι' αυτό, στη θεωρία της Κύβης, της Γούβας δηλαδή. Α, της Γούβας, ναι, ναι, ναι. Για πες μου λίγο, που έχει να κάνει με τη σκηνή. Ναι. Και πώς θα μπορούσαν να... Αυτό, να ναι, είναι αυτό λίγο το τοπικό, το οξύμορο που είπαμε πριν. Δηλαδή, αν αποφάσισε το μεγάλο κεφάλαιο να αλλάξει την εικόνα του κόσμου, θα προωθούσε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι με λίγα λόγια. Δεν είναι τίποτα σοβαρά σημαντικό. Θέλω να μου πεις, τι θεωρείς ότι είναι αυτό που καθορίζει κάτι, ναι, και στη μουσική, αλλά και γενικά στην τέχνη? Εντάξει, ειδικότερα στη μουσική, επειδή μιλάμε γι' αυτό. Ως underground, τι είναι το underground δηλαδή, τι το χαρακτηρίζει το underground? Το underground υπάρχει, είναι παρέα φίλων. Είναι παρέα φίλων, γνωστή σε λίγο κόσμο, που θέλει να επικοινωνήσει αυτό που φτιάχνει, την τέχνη της, και να προχωρήσει. Να δει που πάει το πράγμα. Ένα ερωτηματικό, ένα τεράστιο ερωτηματικό κουβαλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι με το underground. Ναι. Αυτό. Okay. Ωραία. Θα συνεχίσω τώρα λίγο με το underground. Ναι. Γιατί έχει και αυτό όντως μια αντίφαση, την οποία την επισημαίνει στο βιβλίο που είσαι γράψει στη συνέντευξη του. Νομίζω την επισημαίνει περισσότερο ο Βασίλης ο Αθανασιάδης, από τους Νόμας Λαντ, ο οποίος λέει ότι... Μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Απ' τη μία δεν πρέπει, ας πούμε, δεν το λέει ο Αθανασιάδης, το λέω εγώ αυτό, δεν πρέπει το underground να μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια. Ναι. Αλλιώς δεν θα είναι underground. Τι underground θα είναι να μπει στα μεγάλα σαλόνια. Απ' την άλλη υπάρχει στις αφηγήσεις, στις συνεντεύξεις, ένα παράπονο ότι όλο αυτό το πράγμα δεν πήγε μπροστά λόγω έλλειψης υποδομών. Ναι. Αλλά τις υποδομές μπορεί να σας δώσουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Ναι. Οπότε μετά θα γίνεις overground, που λέει ο Αθανασιάδης. Ακριβώς. Και λέει επίσης ο Αθανασιάδης ότι απότερο σκοπός του τελικά του underground είναι να γίνει overground. Ναι. Αλλά μάλλον δεν τα καταφέρνει να γίνει. Δεν τα καταφέρνει, όχι. Και αυτό είναι και καλό, ξέρεις, σε τελευταία ανάλυση. Αλλά δεν θα ήθελα να κολλήσουμε τόσο στον προσδιορισμό του τι είναι underground. Το θέμα είναι τι σε γεμίζει, ας πούμε, πραγματικά, και τι κινεί τις ιδέες και τις δοξασίες και τι σε πάει λιγάκι παραπέρα. Αυτό το πράγμα. Okay. Ωραία. Ναι. Υπήρχε επίσης στις αρχές, αν θυμάμαι καλά, της δεκαετίας του 90, κάπου εκεί, ένας διαχωρισμός, ας πούμε, των γκρουπ που έπαιζαν στις καταλήψεις, έγινε ένας διαχωρισμός και είπαν ότι όσοι παίζουν σε μαγαζιά, θα παίζουν στις καταλήψεις. Ναι. Και ξέρεις, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, παιδιά, το πραγματικό, ας πούμε, αν μπορεί να τεθεί τώρα έτσι, underground, είναι αυτό που γίνεται μέσα σε αυτούς τους χώρους. Όποιος εμπορεύεται τη μουσική δεν είναι underground. Ναι. Εσύ τι λες γι' αυτό? Είναι λίγο απογορευτικό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι χώροι έχουν μια κοινή αδερφότητα να προτείνουν, και τα group το ίδιο απ' την άλλη, και τεχνικά είναι στον καθένα. Ναι. Πώς θα το διαχειριστεί, ας το πούμε. Δηλαδή, το που θα παίξει, ξέρω εγώ,
πώς θα εμφανιστεί. Ναι, άρα τη θεωρείς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια, ένα ψευδή διαχωρισμό αυτό το θεωρείς, φαντάζομαι. Ναι, ναι, και λίγο απαγορευτικό. Λίγο... Ναι, απαγορευτικό είναι σίγουρα. Ναι. Πιστεύεις ότι, αν και αναφέρθηκες πριν, ότι το DIY τη δεκαετία του 80 ήταν μια λύση ανάγκης, είχε ιδεολογικό υπόβαθρο, ήταν και τα δύο. Και τα δύο ήταν, ήταν τα αλλά, δύο. Αλλά ήταν η χαρά του να το κάνεις, δηλαδή χωρίς μεσάζοντες. Ναι. Αυτό το πράγμα, το χωρίς μεσάζοντες. Όπως όταν ήμασταν παιδιά, παραπονιόμασταν γιατί τα πορτοκάλια να μην φτάνουν κατευθείαν στο τραπέζι. Ναι. Και να υπάρχουν τους μεσάζοντες και δεν το καταλαβαίναμε αυτό το πράγμα, πώς ήταν δυνατόν να συμβαίνει. Κάπως έτσι, δηλαδή το DIY τα υπερεύαινε όλα αυτά και έφτανε κατευθείαν στο καστοφωνάκι, κασέτα. Άρα έτσι όπως το θέτεις, φαντάζομαι ότι ξεκίνησε. Ναι, ήταν ως επιλογή. Ναι, ως επιλογή. Ωραία. Τα φανζίνης και τα δισκάδικα αυτά τα, που υπάρχουν ακόμα βέβαια, ναι, κυρίως τα εξάρχεια, που ήταν έτσι εξειδικευμένο σε διάφορα είδη μουσικής την εποχή εκείνη, ειδικά παίξανε κάποιο ρόλο στην ανάδειξη αυτού του πράγματος. Ναι, βεβαίως, το Rolling Thunder για παράδειγμα βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Κάποια στιγμή τα mainstream έντυπα όπως ο ήχος σταματήσανε να υποστηρίζουν τη σκηνή απότομα. Και μετά ανέλαβε ουσιαστικά σε εισαγωγικά το Rolling Thunder την όλη στήριξη. Βοήθησαν πάρα πολύ και έγιναν και πολύ αγαπητά, πολύ δημοφιλή. Ναι. Και τα δισκάδικα το ίδιο. Τα δισκάδικα ήταν χώρες συνέβρασης και ενημέρωσης. Ναι. Για να ακούσεις μουσική. Και να γνωρίσεις τους φίλους, να συζητήσεις και να μάθεις πράγματα. Ναι, ναι. Ήταν ένα μικρό σχολείο, πανεπιστημιακή. Πανεπιστημιακή. Ναι. Ωραία. Ο Βασίλης Τζαβάρας από το Αντιτρόπο Council αναφέρεται στη δυσανεξία του κοινού στον πειραματισμό. Ναι. Πιστεύεις ότι ισχύει αυτό? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το υπενίστηκε ο Λάμπρος ο Τσάμις. Ναι. Δεν τον αποδέχτηκαν, ας πούμε. Ναι, το υπενίσεται. Δηλαδή και τότε υπήρχε μια δυσανεξία. Βεβαίως. Υπήρχε μεγάλη δυσανεξία. Το κοινό ήθελε, δεν ήταν αρκετά βαθύ. Ναι. Όπως λέει και ο Παντελής ο Παντελόπουλος, ο καλλιτέχνης, ο γράφος, ο δικαστικός. Το προσλάβαμε, θεωρεί ο Παντελής, λίγο επιφανειακά το όλο ρεύμα του ροκ στην Ελλάδα. Και, ενδιαφέρον αυτό. Ναι, μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση όταν το είπε. Και γι' αυτό δεν καταρθώσαμε να το μπολιάσουμε στη γη κανονικά και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή υπήρχε μια έλλειψη επικοινωνιακότητας στην τελευταία ανάλυση. Που ακόμα κατηγορούμαστε γι' αυτό, γιατί αγγλόφωνο στίχο κτλ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Άρα δεν ήταν, πιστεύεις, πρόθυμο το κοινό στο πειραματισμό? Όχι, ήθελε βασιμένη τροφή. Ο Λάμπρος ο Τσάμις, ενώ συμφωνεί με στην αφήγησή του, στην συνέντευξη που σου είχε δώσει με τον Αλέξη Καλοφελιά για τη σκληρότητα της δεκαετίας του 80, ναι, εντούτοις αποδίδει, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, μια ψευτοεπαναστατικότητα στα πεπραγμένα, ας πούμε, ναι, γενικά. Ναι. Θα έλεγα και της σκηνής, δηλαδή, ναι, και στην πολιτικοποίηση, ας πούμε, ναι. Πιστεύεις ότι σε αυτό μπορεί να έχει κάποιο δίκιο? Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Έχει, υπήρχε αυτό το πράγμα. Σίγουρα υπήρχε. Υπήρχε μια μόδα, απ' την άλλη, δημιουργήθηκε μια μόδα που κράτησε 1-2 χρόνια. Μόδα? Και μια μόδα του New Wave. Και αυτό φαινόταν σαν επανάσταση. Ναι. Και υπήρχε μια υπερβολή, ένα hype που λέει ο Λάβρος σε κάποια σημεία. Υπήρχε μια υπερβολή από τους ανθρώπους που μιλάγαν για αυτά τα πράγματα. Και ένιωθες ότι η σκηνή ήταν δυνατή. Αλλά αυτό κατέρευσε τόσο εύκολα. Πράγματι αυτό το ψευδές στοιχείο φάνηκε ότι, ναι, ήταν, ναι, ολοφάνερο. Ναι. Ωραία. Κατά τη γνώμη μου τώρα. Ναι, και μα τη γνώμη σου. Ναι.
Συγγνώμη. Επίσης δίνεις μεγάλη έμφαση στο αστικό τοπίο σε σχέση με την ανάδυση της εγχώριας ροκ σκηνής. Θέλω να μου πεις τι περιλαμβάνει για σένα αυτό το αστικό τοπίο, ποιος ήταν ο ρόλος του τελικά στην ανάδυση, ας πούμε, της σκηνής, και να σου ρωτήσω και κάτι ως παράδειγμα. Αστικό τοπίο, κατά κάποιο τρόπο, με ένα δικό του τρόπο, έχουν και πόλεις επαρχίας, όπως το Ηράκλειο που είσαι. Ναι. Αστικό τοπίο έχει και η Αθήνα, είναι και η Αθήνα. Ναι, βέβαια και η Αθήνα. Ναι. Αυτά ενώνονται σε ένα κοινό πλαίσιο. Σε ένα κοινό πλαίσιο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι η πολυκατοικία που βλέπεις, οι διαδρομές που κάνεις, τα βήματα, τα πεζοδρόμια, τα βράδια, οι νύχτες, μερικές φορές τότε, τα πρωινά. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν βιώματα και ξέρεις ότι σου φτιάχνουν μια ποιητική διάθεση, αλλά λίγο κάθετη, όπως είναι οι γραμμές μιας πολυκατοικίας. Κατάλαβα. Ξέρεις, δεν βλέπεις κορυφογραμμές ή δάση ή δεδρύλια, ξέρω εγώ. Βλέπεις την κάθετη γραμμή, βλέπεις τα αυτοκίνητα, ακούς θόρυβο. Αυτό το πράγμα σου δημιουργεί ένα βίωμα, μια τάση να θες να θορυβήσεις και εσύ για να υπάρξεις, όπως τα παιδάκια που μιλάνε δυνατά για να τα προσέξεις. Και σε δημιουργεί αυτή την ποιήση όταν κάνεις στίχο ή μουσική, ροκ. Ναι. Άρα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο το αστικό τοπίο σε όλη αυτή τη μουσική, σε όλη και στο στερεονόβα. Για να πούμε. Ναι. Ωραία. Αν και αναφέρθηκες πριν, αλλά για μένα, επειδή είναι σημαντικό, για μένα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου σου είναι αυτό που έχει να κάνει με τη διαχείριση του σώματος. Και θέλω να μου πεις, τι είναι, ας πούμε, το σώμα μέσα στο ροκ τηλετουργικό της συναυλίας, γιατί νομίζω ότι με αυτό ασχολείσαι περισσότερο. Το σώμα μέσα στην συναυλία. Ναι. Και τι είναι η συναυλία εν τέλει. Είναι όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Που βιώνουμε αυτό τον ήχο. Αυτό τον πρωταγωνισμό. Που βγάζει από μέσα ένα συναίσθημα γείωσης του σώματος. Δηλαδή μέσα από το χώρο που είναι και το ζητούμενο, ή ήταν κάποτε το ζητούμενο, αλλά τώρα υπάρχει το άγγιγμα απλώς του άλλου, που δεν είναι καθόλου ενοχλητικό, είναι ευχάριστα, το αποδέχεσαι ευχάριστα όλο αυτό το πράγμα, και δημιουργείται σε μια κλίμακα που φτάνει όλη την ιστορία του πολιτισμού, την αγγίζει. Θυμάμαι μια φορά που χόρευα ένα κομμάτι και μια συμμαθητριά μου είχε χαρίσει ένα δαχτυλίδι που είχε μια πέτρα επάνω. Και αυτή η πέτρα δεν ακούμπησε στο χέρι μου. Και όπως χόρευα, έφυγε η πέτρα και το κατάλαβα τη διαφορά του βάρους του δαχτύλου μου. Και έσκυψα κάτω και τη βρήκα. Αυτό το πράγμα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ήμουν 17 χρονών τότε. Ότι κατάλαβες τη διαφορά, ας πούμε. Κατάλαβα τη διαφορά, ναι. Και για πες μου, το ότι η συναυλία τι είναι για τη ροκ, ας πούμε, για το ροκ γενικά. Αυτό είναι ο δείκτης του. Ο δείκτης. Ο δείκτης, δηλαδή. Το αν υπάρχει τη ζωή, ο δείκτης της ζωής, το οξυγόνο του. Ξέρεις, υπάρχουν γκρουπ που δεν κάνουν συναυλίες. Ναι, που χωραφούν μόνο. Ναι, γίνεται. Δηλαδή, γίνεται και αυτό. Γίνεται, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, μου φαίνεται λίγο περίεργο να μην θες να έχεις επαφή, ας πούμε, με το κοινό. Μπορεί να θεωρηθεί κάτι τέτοιο ρόλο. Δεν ξέρω. Αν η μουσική είναι ένα κάλεσμα πάλι από μόνη της, φυσικά και είναι μια ροκστάση. Οι Beatles δεν είχαν σταματήσει τα live τα τελευταία χρόνια. Βγάζανε μόνο δίσκους. Ζούσαν από αυτό, βέβαια. Σωστό και αυτό. Να. Ωραία. Παραθέτεις στο βιβλίο σου μια αφήγηση από τα ροκ ημερολόγια του Γιώργου Τουρκοβασιλή, στην οποία ο 17χρονος Μάρκος λέει κάποια στιγμή: αν διαβάσει κανείς τα λόγια, πιάνει το νόημα. Ευτυχώς, λέει, τα λόγια των τραγουδιών αυτών δεν έχουν μεταφραστεί σε βιβλίο και έτσι τα ξέρουν μόνο αυτοί που πραγματικά τους καίει να ψάξουν και να τα μάθουν. Δεν μου αρέσει ο κάθε άσχετος να μπορεί να πληροφορείται τα πάντα. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είμαστε πλέον στην εποχή του διαδικτύου που κάθε άσχετος πληροφορείται τα πάντα. Μπορεί να πληροφορηθεί τα πάντα, εντάξει. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Μάρκος,
Δεν ισχύει πλέον. Ναι. Ωραία. Με αφορμή αυτό, θεωρείς ότι το διαδίκτυο έχει παίξει θετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη μουσική, ναι, ή αρνητικό? Ναι. Θετικό ρόλο, γιατί θετικό. Πέσανε οι μάσκες, καταρριφθήκανε μύθοι, έγινε ένα πέρασμα διαφορετικό. Για πες μου για αυτό, τι εννοείς ότι πέσανε οι μάσκες και καταρριφθήκανε μύθοι? Δηλαδή, αυτό που ήταν τόσο σπάνιο, όπως είναι η αφήγηση του Μάρκου, ναι, τώρα το έχεις ανά πάσα στιγμή στο σπίτι σου, είτε στο YouTube είτε σε άλλα κανάλια, σε άλλα δίκτυα που έχουν στίχους, και άμα σε ενδιαφέρει πραγματικά, άμα σε καίει, δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο συμβαίνει, άμα σε καίει θα ενδιαφερθείς και θα το προχωρήσεις. Ναι, 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 αυτό το πράγμα. Σωστό. Οπότε, ναι, και το mainstream παραμένει, ναι, mainstream, και αλόβητο και χωρίς να προκαλεί το ενδιαφέρον για περισσότερη εμβάθυνση. Ναι. Αυτό νομίζω. Ναι, αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το προκαλούσε. Ναι, ναι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Έχοντας ζήσει από μέσα τη δεκαετία του 80 της εγχώριας σκηνής, ναι, και από όσο μπορείς να γνωρίζεις, πάντως ακόμα και αν δεν τα γνωρίζεις όλα, έχεις αισθανθεί πράγματα και έχεις βιώσει. Ε, αυτό είναι πιο σημαντικό. Ναι, 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 ναι. Ενώ σε ό,τι αφορά τη σκηνή, ναι, 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 το 80, ναι, ναι. Βρίσκεις κοινά σημεία με τη σημερινή εποχή? Όχι, δεν βρίσκω. Δεν βρίσκω, δεν βρίσκω κοινά σημεία. Δεν μπορείς να πουλήσεις ένα CD από χέρι σε χέρι. Ναι. Χάθηκες. Τι εννοείς χάθηκες? Δηλαδή. Από την αντιμετώπιση του κόσμου. Α, αυτό εννοείς. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Δεν υπάρχει και το παραμικρό ενδιαφέρον για το ανεξάρτητο. Α, άρα εκεί εντοπίζεις τη διαφορά. Το ανεξάρτητο ρόλο, ναι, ναι. Και εντοπίζεις τη διαφορά στο ότι δεν υπάρχει κοινό να το... Ναι, 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 ναι. Να το αγκαλιάσεις το ανεξάρτητο ρόλο. Ωραία. Γράφεις στην αρχή, εν είδη αφιέρωσης, στη γενιά μου, στα μικρά σκληροδοτήματα. Ναι. Θέλω να μου πεις, καταρχήν, ποια είναι αυτά τα κληροδοτήματα, καταρχάς μάλλον, και είναι απτά σήμερα κάποια από αυτά? Υπάρχει μια υποψία αναλλακτικότητα, θα έλεγα. Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι από κανένα άλλο κληροδότημα, γι' αυτό δεν τα λέω και μικρά κιόλας. Υπάρχει μια γέφυρα ανάμεσα στη δεύτερη και στην τέταρτη γενιά του ελληνικού ροκ. Γιατί μιλάω κυρίως για τη μουσική. Ναι, ναι, έτσι, μουσική, ναι, ναι. Και αυτό μια υποψία αναλλακτικότητας, νομίζω, είναι το πληροδότημα του μικρού. Ναι, η οποία ήταν πραγματική τότε, πιστεύεις? Ναι, τώρα, ναι, υπήρχε ένας πραγματικός άξονας. Ναι, ένας πραγματικός άξονας. Και υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια σκιά, έτσι, μια, ναι, ελπίδα. Ωραία. Γράφεις επίσης, αυτή η φρενίτιδα εντός εισαγωγικών του ροκ ήταν και το ζητούμενο. Η καθαρή ζωτικότητα και η εκλειόμενη ενέργεια από αυτήν. Ναι. Αυτό ήταν που θέλαμε να μεταδώσουμε. Τελικά, λες, όταν οι συνθήκες έγιναν πλέον απαγορευτικές, μεταλλαχτήκαμε άθελά μας σχεδόν σε ροκ εντός εισαγωγικών μουσικούς. Ναι. Θες να μου πεις τι εννοείς με αυτή την πρόταση? Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, το 89 είχαμε βάλει σε σκαριά μια τέταρτη κασέτα. Σαν ντουέτο, εγώ και ο Κωστής. Ναι. Στα τύμπανα και εγώ έπαιζα κιθαρόμπασο, ας πούμε, την μπασαρισμένη κιθάρα, για να καλύψω το κενό του μπάσου, επειδή δεν είχαμε πια βασίστα. Ήμασταν δύο. Και καθώς ηχογραφούσα στο πλουσαριό της μητέρας του, που εκεί γίνανε και οι περισσότερες ηχογραφήσεις, στο Ηράκλειο, λέω, τι έκανα, έγινα μουσικός? Δεν ξέρω, αυτή η μετάλλαξη από το ροκ, σου είπα ότι εγώ δεν θα μπαίνα ποτέ σε αυτό το ταξίδι, ας το πούμε, αν δεν υπήρχε το ροκ. Δεν θα ασχολιόμουν με τη μουσική, δεν θα ήξερα να παίξω ούτε ένα ακόρντο. Θα ήξερα ένα ακόρντο, το Σολ Μαντζόρε, αυτό θα ήξερα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήξερα τίποτα. Και το ένιωσα αυτό το πράγμα, δηλαδή να επιστρέφει, να απογυμνώνεται όλη αυτή η προσπάθεια για συναδέλφωση, για αλληλεγγύη, για αυτά τα πράγματα, και να μείνει μουσική σκέτη. Δηλαδή να παίξεις καλά τις νότες σου. Γιατί? Κατάλαβα. Αυτό εμένα δεν μου έλεγε κάτι. Ναι. Αυτό όμως γιατί συνέβη τότε, γιατί το ένιωσες τότε και δεν το ένιωσες
στις τρεις προηγούμενες κασέτες, για παράδειγμα. Γιατί υπήρχε ο κόσμος, υπήρχε η αγάπη του κόσμου. Υπήρχε αγάπη του κόσμου. Mm. Και δεν διαχωρίζανε την κοινωνική σου θέση από τη θέση του μουσικού. Mm. Δεν ήταν ένα επάγγελμα. Ναι. Ήταν αυτό που ήταν. Ήταν ροκ. Mm. Καθαρό ροκ. Δεν ήταν επάγγελμα. Mm. Ωραία. Τώρα είμαστε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Θα σου πω την άποψή μου. Έχω την εντύπωση ότι ισχύει και δεν είναι άποψη, είναι κάτι αντικειμενικό. Ότι οι Last Drive έχουν καταφέρει να συνενώσουν πολλές γενιές. Ναι, rock. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή στις συναυλίες, ας πούμε, βλέπεις από πιτσιρικάδες, ναι, 20 χρονών μέχρι 50 κάτι, ξέρω εγώ, μπορεί, ναι, και 60. Φέρω, 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 ή καλούν ανθρώπους από τον Μπουλικάκο, ξέρω εγώ, έρχονται, ναι, να παίξουν, ναι, μαζί τους, μέχρι τους Night Stalker, τον Αγγελάκα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που συνενώνει πολλές όντως γενιές ροκ. Ναι. Αυτό γιατί πιστεύεις, πώς πιστεύεις ότι το έχουν καταφέρει, γιατί? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε σκηνή, δεν θα υπήρχαν Last Drive, και αν δεν υπήρχαν Last Drive, θα υπήρχε σκηνή. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι καθαρό ροκ, υπάρχει πολύ ταλέντο. Αν και θέλω να πω ότι την έννοια του ταλέντου εγώ δεν τη θεωρούσα ποτέ σημαντική, αλλά είδα ότι προχωρώντας τα πράγματα από εκεί που υπήρχε η ιδέα για μια παγκόσμια αδελφότητα, φτάσαμε σε μια ελίτ του ταλέντου σε αυτό το πράγμα. Οι Last Drive το έχουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δίκαια έχουν τον τίτλο του The Gods of Greek Rock and Roll. Και το πετύχανε. Είναι το πρώτο group που πέρασε την πόρτα του ονείρου, που έλεγε ο σχολιαστής όταν πήγαν να παίξουν live στο εξωτερικό. Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Και το αξίζουν αυτό, και μακάρι να είναι καλά πάντα τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Συνήθως, όταν μετά από χρόνια ανασύρουμε στο μυαλό μας βιωματικές καταστάσεις ή εποχές που μας σημάδεψαν, συνήθως λέω, δεν λέω ότι συμβαίνει πάντα, εγώ, ας πούμε, θα φέρω παράδειγμα εμένα, το κάνω αυτό. Δεν είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε πτυχές που κάποιοι που δεν τις έζησαν ίσως μπορούν να ανακαλύψουν ευκολότερα. Δηλαδή αυτό που λέμε ο αντικειμενικός κριτής, ο απ' έξω. Ναι. Ήταν ένας από τους στόχους σου να αποστασιοποιηθείς από μια λογική καθαρότητας και λίανσης των γονιών της εποχής εκείνης, επειδή συμμετείχες και εσύ, και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να συμμετέχει κάποιος. Ναι. Και αν ήταν έτσι, πιστεύεις ότι τελικά τα κατάφερες? Δεν ξέρω, το αφήνω σαν αναγνώση, να σου πω την αλήθεια, και νομίζω ότι μια βιωματική αντικειμενικότητα είχα σαν στόχο, αν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Δηλαδή το προσπάθησες, θέλω να πω, ίσως βγήκε αυθόρμητα και λες, Μπάμπη, θα γράψεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς να... Ναι, σκεφτόμουν έτσι με γνώμονα να προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο καθαρός, πιο αντικειμενικός, πώς να το πω. Ναι. Να αποστασιοποιηθείς κατά κάποιο τρόπο. Να αποστασιοποιηθώ από μια μερία, να δω πώς θα φτάσει στα χέρια ενός τρίτου αυτό το βιβλίο. Αυτό το πράγμα, και να ψάξει να βγάλει τα συμπεράσματα ουσιαστικά μόνος του, με τη βοήθεια των αφηγήσεων. Ωραία. Να πω, γιατί το ξέχασα στην αρχή, ότι είναι από τις εκδόσεις τη Φλόμιγα. Ναι, ναι. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και εσύ.